Εδώ είμαστε, παιδιά. Ανάλυσέ το. Bayrepress.gr. Έχουμε. Ματελόπουλο έχουμε. Καλησπέρα και από μένα. Πού είσαι εδώ. Ορατές. Εδώ όλα καλά. Όλα καλά. Αντώνη Τσακαλέα, το κουμάντο της εκπομπής εδώ πέρα. Καλησπέρα. Το κουμάντο και κουμάντο. Άκουσε το Πατμανίδη και το τραγούδι. Δεν θα κάνεις κουμάντο στην καρδιά των κουμάντο. Δεν θα κάνεις κουμάντο στην καρδιά των κουμάντο. Ναι. Δεν θα κάνεις το κουμάντο, δες το 3 το Ράμπο. Βγαλμένο από τη ζωή, φίλε. Βγαλμένο από τη ζωή. Από Πατμανίδη σίγουρα. Το δίχως άλλο που λέγει, είναι μια ψυχή. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, από χθες το βράδυ, για ακόμα μία φορά, ευλογώ τα γένια μας και δικαιολογήσαμε το τίτλο της εκπομπής, γιατί αναλύσαμε όλα όσα είδαμε και επιμένω να μην μπορώ να καταλάβω πώς δεν τα είδε, πώς δεν τα ψηλιάστηκε, πώς δεν τα περίμενε ο Μαρτίνς, με το βίντεο που ανέβηκε στο Facebook του Λιπές, για όλα όσα δεν έκανε ο Ολυμπιακός, ενώ τα είδε στο πρώτο λεπτό, τα είδε στο τρίτο λεπτό, τα είδε στο 7ο λεπτό και ξαναγίνα στο 12ο λεπτό, ξαναγίνα στο 11ο λεπτό, ξαναγίνα στο 25ο λεπτό. Στο 16ο είναι η φάση του Κατουρί. Συνεχώς. Και στο 19 έρχεται τον γκολ. Ωραία. Στο πρώτο λεπτό είναι η βόλτα του Μαουρίτσιου. Μαουρίτσιου, μιλάμε τώρα μοναξιά. Ψυχολογικά προβλήματα ο Μαουρίτσιου αυτή την ώρα. Στο τρίτο λεπτό έρχεται το γκολ του Βιερίνα που προέρχεται από μια βόλτα που δεν γίνεται να μην. 50 μέτρα ανενόχλητος. 60. Και υπάρχει και ανενόχλητος κεφαλιά εκπομ. Ανενόχλητη περιστροφή πίσεσμα, ανενόχλητο ανέβασμα Βιερίνη. Θυμάστε τις ασκήσεις που βλέπουμε στην προετοιμασία με τους κόνους, ναι, για να γίνει συνήθεια η κίνηση. Ναι. Ήταν αυτό. Σαν να βρήκαν κόνους. Σαν να βρήκαν κόνους. Έχει γίνει το 2-0 με 2-6. Με άλλες τρεις φάσεις στις οποίες υπήρχε πρόβλημα στην άμυνα του Ολυμπιακού, ναι, και δεν διορθώνεται τίποτα. Ο Σάχοφ έχει δοκάρι στο 28. Εκεί περίπου. Δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε πραγματικά. Δεν μπορώ να. Δηλαδή ήταν σαν να μην έχει σκάουτινγκ ο Ολυμπιακός ή σαν να πίστεψε ότι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα συμπλεγματική, η οποία θα φοβηθεί το βάρος του αγώνα, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και αυτό, εγώ να το δεχτώ στη συζήτηση. Από χθες η μεγάλη με ερώτηση είναι ότι ο Ολυμπιακός κατέβηκε με 6 παίκτες για να κυκλοφορήσουν την μπάλα και δεν είχα απάντηση στο ερώτημα. Ωραία, να κυκλοφορήσει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Πώς θα την πάρει, πώς θα την έπαιρνε. Πώς θα την έπαιρνε. Συζητήσαμε και μαζί, πώς την παίρνει την μπάλα. Εγώ δύο παρατηρήσεις έχω για το προχθεσινό ντέρμπι. Καταρχήν παρατήρησα, σαν ουδέτερος κιόλας εγώ που έβλεπα τον αγώνα. Με χαμηλούς φυγμούς, αυτό εννοώ. Ότι είδα 11 παίχτες του ΠΑΟΚ και ένα προπονητή οι οποίοι ξέραν τι παιχνίδι είχαν να αντιμετωπίσουν και είδα έναν Ολυμπιακό, έναν-δύο παίχτες ξέραν σε τι παιχνίδι παίζανε και κανείς στον πάγκο δεν έδειξε. Προπονητής είναι, βοηθός είναι, τι παιχνίδι παίζει. Είπα και πριν στον Αντώνη ότι τώρα εγώ δεν κάνω κριτική σαν προπονητής, τώρα και εγώ μαθαίνω κάποια πράγματα, προσπαθώ να γίνω προπονητής. Ο κύριος Μαρτίνς είναι αξιολογημένος, προφανώς, τόσα χρόνια. Καλά, μην σε πιάνω συναδελφικό. Ναι, λέω τώρα, για να μην δείχνω ότι κάνω τον έξυπνο ή κράζω. Όχι, κάνω λέω ότι θέλεις, σαν προπονητής, δεν θες να προστατέψεις τον εαυτό σου, να δείξεις στον πρόεδρο ότι πρόεδρε έκανα λάθος, έτσι όπως ξεκίνησα. Θα κάνω αλλαγή στο 30, να προστατέψω όλο αυτό που γίνεται. Κάθε επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ ήταν κίνδυνος θάνατος. Το κάνεις στο ημίχρονο. Η ομάδα. Ξεστή, είναι. Ήταν τυχερός που ήταν 3-0 το ημίχρονο, ναι. Για να ξεφύγει κι άλλο μετά. Υπάρχει ένα deadline κάλυψης βλακείας στους προπονητές το ημίχρονο. Ναι. Μόνο ο Αναστασιάδης το έκανε νωρίτερα. Και ο Αλέφαντος. Ναι, και ο Αλέφαντος. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν ομοιότητες. Αλλά εγώ τον Αναστασιάδη το θυμάμαι. Το Αλέφαντο το θυμάμαι να έχει κάνει αλλαγή στην αλλαγή στο δεκάλεπτο. Έκανε αλλαγή στην αλλαγή στο τελικό κυπέλλο με τον Παναθηναϊκό. Το 4 στην Νέα Σμύρνη. Χαλκιδόν τον Ολυμπιακό, ή βγάλει τον Γιώργο Γιουργιάδη. Όπως γελάει. Τον βάζει στο 55 και τον βγάζει στο 65. Το χούτο κάπως έτσι. Γενικά πάντως υπάρχει αυτό, ότι να φτάσουμε στο ημίχρονο. Για να διορθώσουμε. Τι να διορθώσουμε, 2-0 τώρα με ένα ΠΑΟΚ που έχει φάει 7 γκολ συνολικά. Τι να διορθώσει. Και θέλει και το εκεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Τι να βάζει, τρίποντο. Το παιχνίδι έχει τελειώσει το 20. Συμφωνώ. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Είναι μια από τις ιστορικές, δηλαδή θα το συζητάμε αν υγεία να έχουμε σε 20 χρόνια και θα λέμε τι έκανε εκεί. Δεν είδαμε και έναν ηγέτη μέσα να τραβήξει την ομάδα. Δηλαδή το Ρωσίδης. Ο Ρωσίδης ως ηγέτης
έκανε από το 25 και μετά αυτό που κατάλαβε. Υπήρχαν φορές που τον έπιασε η κάμερα που φώναζε όλους: ελάτε πίσω. Ναι, ναι. Ελάτε λίγο πίσω, να μαζευτούμε, να δούμε πώς θα πάμε μπροστά. Πάτε μπροστά και δεν είναι κανείς πίσω και δεν έχουμε την μπάλα και είμαστε αλλού. Προσπάθησε να το μαζέψει. Δεν είχε και άλλες επιλογές. Και μία σημαντική παράμετρο στον αγώνα που τη συζητούσαμε και πριν το παιχνίδι, 7 στους 11, δεν είχαν ξαναπαίξει την Τούμπα. Άλλο να σου λένε. Αυτό είναι στην αρχή που είπα, ότι δεν ξέραν τι αγώνα παίζουν. Άλλο να σου λένε. Και άλλο να το. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει. Και πρόσφατα και άλλη μία παράμετρο. Πάω και παίξατε μία εβδομάδα πριν. Ο Ολυμπιακός προερχόταν από 4 παιχνίδια χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση. Mm. Δηλαδή πολλά είναι. Να το νιώσει πολλά, και ο παίχτης λίγο. Πολλά, ναι. Πολλά, πολλά. Αυτή... Αλλά το τακτικό κομμάτι είναι το βασικό. Πού πας δεκανά μέτρο, δηλαδή πού πας. Πού πας. Στο βιντεάκι δεν φαίνονται οι πλάγοι να καλύπτουν ποτέ. Υπάρχουν καρέ στα οποία το κυκλάκι είναι το κυκλάκι και γράφει ποντένσε και ο ποντένσε. Αναμένεται. Πολύ πιο πίσω. Αναμένεται. Παιδιά, έχετε, δεν χωράει το πλάνο. Τι να κάνουμε. 4-3 παίζει ο σκηνοθέτης στην κάμερα. Δεν μπορεί. Δεν το χωράει. Δεν χωράει το πλάνο. Γεγονός. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ δεν θα κλάψω για το λάθος που κάνανε. Εννοείται ότι. Πάντα τέτοια. Έτσι ήταν. Αφού τη στιγμή που. Αφού η ένσταση έγινε δεκτή και το πρόγραμμα. Έφερε το παιχνίδι τώρα και όχι πριν από μια εβδομάδα. Και ο ΠΑΟΚ πήγε στην Τρίπολη τότε αντί να παίξει με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Πήρε ψυχολογία από ένα μάτσο το οποίο όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ έτρεμε για το πώς θα περάσει αυτό. Κατά ψέματα. Εμείς από την μηχανία μας σε 5 πόλεις πήγαμε σε μία μέρα. Ξεκινήσαμε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Ωραία, πήγαμε από την Αθήνα στην Κόρινθο, πήγαμε από την Κόρινθο στην Τρίπολη και μετά πήγαμε στην Καλαμάτα. Από την τρέλα μας εκείνη τη μέρα. Και όμως έγινε αυτό που έγινε. Και ο ΠΑΟΚ βρίσκει πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του τεράστιου Τσουμπάκπο, που δεν έχει καταλάβει πιστεύω τι γίνεται. Η μεγάλη υπόθεση είναι ότι ξεκινάει να γίνεται πρωταγωνιστής σε ένα μάτς που δεν σκοράρει και έχει ανθρώπους μπροστά του να του πούν: ξέρεις, αγόρι μου, από τη στιγμή που μπορείς να κάνεις και 10 πράγματα χωρίς να σκοράρεις. Δεν τρέχει κάστον. Είναι πολύ σημαντικό. Αν σκοράρουν οι υπόλοιποι, θα γίνει και αυτό που θέλεις. Θα έρθει. Πάλι σε λεπτά συμμετοχή, αν μετρούσαν τα γκολ τα καθαρά που έχει βάλει, είναι 1%. Εκεί στο ακυρωθέν γκολ έδειξε το πόσο πολύ ήθελε να σκοράρει. Και φταίω πίσω. Καθυστέρησε ένα χρόνο να του δώσει. Καθαρά φταίω πίσω. Ένα κλικ. Το μισό κλικ. Μα το όχι, δεν είναι ότι το όχι. Άμα ήταν κάποιο άλλο, δηλαδή άμα ήταν. Όχι, δεν το συζητούσαμε κανέναν. Το παιδί δεν μπορεί, δεν έκανε το λάθος, δεν το είδε καν. Αυτό που λέει ο Αντώνης είναι πολύ σημαντικό πάντως για τον ΑΚΠΟΜ. Το ότι κάνει, δεν σκοράρει και έχει προκαλέσει τόσο πολύ ενθουσιασμό και στον κόσμο. Ποια είναι η διαφορά. Το έλεγα και χθες. Μπορεί να είναι παιχνίδι των αριθμών, θα μου πεις, αλλά επειδή η καριέρα του Άκουμ Τσουμπάκου ξεκίνησε ως βασικός απότομα και με τη λέξη Πρίγιοβιτς να υπάρχει σε κάθε πρόταση, ο Πρίγιοβιτς στα 12 πρώτα παιχνίδια πρωταθλήματος που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ είχε 7 γκολ και 1 assist, 8 συμμετοχές δηλαδή σε γκολ. Και ο Άκουμ στα πρώτα 12 παιχνίδια του στο πρωτάθλημα έχει 8 συμμετοχές σε γκολ, 5 γκολ και 3 assist. Και δεν μέτρησαν και 2 γκολ πρωταθλήματος. Καθαρά. Και δεν μέτρησαν και δύο γκολ προθέσματα. Ένα offside και ένα επιθετικό φάουλ. Έχει συμμετοχή και στα 3 γκολ προχθές. Από αυτόν ξεκινάει, από δικιά του κεφαλιά ξεκινάει το γκολ, το πρώτο του Βιερίνια. Αυτός βρίσκει τον Μπίσεσβαρ, δηλαδή παίζοντας με μια μεγάλη παλιά στο μεσοδιάστημα παιχνίδι το οποίο δεν το είχε ο Πρίγκοβιτς. Για να δούμε και τι είχε ο Πρίγκοβιτς. Αυτό λέμε. Εγώ νιώθω ότι έχει κάνει ευτυχισμένους τους γύρω συμπαίκτες του. Εκεί στην η τριάδα πίσω όσο του δηλαδή. Όσο υπερβολικό και αν είναι αυτό. Αυτός χωρίς να είναι μπηχτή αυτή για τον Πρίγκοβιτς. Okay. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα εδώ. Δεν είναι ο με τον Άκπομ στην ενδεκάδα το ΠΑΟΚ έχει 12 διαφορετικούς σκόρερ μέσα σε 1,5 μήνα. Ο ΠΑΟΚ σκοράρει 2,66 γκολ ανά παιχνίδι πρωταθλήματος την ώρα που μπήκε ο Άκπομ. Σε λεπτά είναι ένα γκολ ανά 55 λεπτά στα 13 παιχνίδια του Πυριούβιτς και ένα γκολ ανά 33 λεπτά στα 7 παιχνίδια του Άκπομ. Και πρόσεξε με, από τα παιχνίδια αυτά που είναι ο Άκπομ βασικό, το ένα είναι στην Τρίπολη και τα δύο είναι ντέρμπι. Που στο ένα ντέρμπι ο ΠΑΟΚ παίζει 65 λεπτά με παιχνίδι λιγότερο. Άρα λοιπόν φαντάσου ότι αυτό το νούμερο μπορεί να είναι ανώτερο όταν το επίπεδο των αντιπάλων πέσει. Εντάξει. Δεν έγινε σε εύκολες συνθήκες τέλος πάντων αυτός ο μέσος όρος. Και βέβαια αποδεικνύεται κάτι πάρα πολύ απλό, ότι όταν είσαι ένα οργανωμένο κλαμπ που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και ξέρει τι χαρακτηριστικά διαθέτει, είναι εύκολο να εντάξεις
έναν ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όχι πέντε μαζί. Όχι, αλλά μπορείς να κάνεις πέντε ανθρώπους να κάνουν χαμαλοδουλειά για να σκοράρει ο ένας και μπορείς να κάνεις έναν επιθετικό να κάνει χαμαλοδουλειά για να σκοράρουν πέντε. Υπόλοιπη. Ακριβώς. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά ο Ακπόμ στα 24 του πλέον, εντάξει, σου δείχνει ότι μπορεί να κάνει και χαμαλοδουλειά και να σκοράρει. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πολύ δηλαδή σημαντικό. Να βγάζει πίεση σπριντ, καθαρό μυαλό, καθαρό τελείωμα στο 83. Ναι. Ενός αγώνα στον οποίο έτσι έχει δώσει 7 μονομαχίες για κεφαλιά, έχει κάνει 7 τρίπλες οι οποίες είναι όλες πετυχημένες και έχει κάνει καμιά 8-9 χιλιόμετρα. Έχει κάνει 2 κλεψίματα στον Σισε, ίδια που καταλήγουν γκολ. Πρώτα είναι ο Σέτ. Και το άλλο είναι φυσικό φάουλ. Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Δεν μπορείς να λες αυτό το πράγμα ότι είναι φάουλ. Δηλαδή, ξεκαρδίζομαι. Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι, ο Σισε όμως πατάει. Όταν του φεύγει ο Ακπομ, ο Σισε πατάει τη σκιά του Ακπομ. Πατάει, ναι. Πατάει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Για να τα λέμε. Πρόλαβε. Κάτι πάτησε. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο Πάκο από εκεί πέρα θα απελευθερωθεί. Δεν τον φοβάμαι ότι θα γίνει ασόβαρος ξαφνικά. Θεωρώ ότι και με την είσοδο του Σέρτζιο Ολιβέιρα, ο οποίος θα πάρει ρόλο άμεσα από εδώ και πέρα πιστεύω. Όχι ότι ο Σάχοφ είναι κακός, αλλά όπως και να το κάνει, δεν φίλε, ο άλλος ανεβάζει ένα επίπεδο πάνω. Φαίνεται από τις κινήσεις του. Το pressing του δίνει τον γκολ. Ναι. Το δικό του το ανέβασμα, ναι, η πίεση στον Γκερέρο, η κακή πάσα του Γκερέρο που γίνεται διεκδικήσιμη και η πίεση του Ακμό μου το βγάζει τετατέτ. Αλλά το pressing του Σέρτζιο δίνει, του Ολιβέιρα δίνει τον γκολ. Από εκεί ξεκινάει. Για ένα παίκτη τον οποίο τον έχουμε εκθιάσει με το τι μπορεί να κάνει με την μπάλα και πρώτου εντός εικόν μεγάλη ενέργεια που οδηγεί σε γκολ, είναι χωρίς την μπάλα. Είναι αυτή ακριβώς. Εγώ θέλω να δω το δίδυμο Ολιβέιρα Μαουρίτσιο, ο οποίος Μαουρίτσιο νομίζω ότι περνάει το καλύτερο φεγγάρι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έχει, από εκεί που πέρσι ήταν σε όλες τις στραβές μέσα, φέτος είναι σε όλα τα καλά. Έχει αλλάξει η ψυχολογία του. Σαν να άργησε να μπει στο κλίμα ο Μαουρίτσιο, αυτό μου δείχνει. Ίσως και να παίζει ρόλο το τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις και τις στραβές. Γιατί όταν κάνεις στραβές υπάρχουν κάποιοι που αποτραβιούνται λίγο και υπάρχουν κάποιοι που τρέχουν για να φανούν, για να φύγει από πάνω τους και τελικά κάνουν το αντίθετο. Ναι. Όχι, αυτός είναι οκ. Okay. Θέλω να δω λοιπόν τον Σέρτζιο Ολιβέιρα Μαουρίτσιο. Είναι από εδώ το ερωτηματικό από εδώ. Γιατί από εκεί θα φανεί αν μπορείς να ανέβεις και άλλο επίπεδο. Και το δύσκολο για τον Μαουρίτσιο είναι ότι όλο αυτό το διάστημα είναι ο μόνος που δεν είχε τόσο μεγάλες σταθερές όσο οι υπόλοιποι. Ο Κρέσπο είχε το Βαρέλα. Ναι. Ο Βιερίνη άρχισε να έχει κάποιον σταθερό μπροστά του. Ναι. Ο Μάτος το ίδιο. Ο Μαουρίτσιο είχε ποτέ τον Κάνιας, ποτέ τον Σάχοφ, ποτέ τον Μπέλκα μπροστά του, ποτέ τον Μπίσεσβαρ μπροστά του. Δεν είχε ένα μοτίβο συνεχόμενο. Ακριβώς. Για να μπορεί να. Τώρα θα αλλάξει η τελευταία φορά το μοτίβο, λογικά, μέχρι να πάει στο τέλος της σεζόν. Την υγεία του θα έχουν τα παιδιά, βέβαια εννοείται. Αλλά νομίζω ότι από τη Ριζούπολη θα αρχίσουμε να το βλέπουμε. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Δεν είναι ρεπορτάζ. Απλά νομίζω ότι και ο Λουτσέσκου θα θέλει να κερδίσει χρόνο για να πάει στα μεγάλα παιχνίδια των ημιτελικών και του τελικού, έχοντας την καλύτερη δυνατή κατάσταση στο ρόστερ του. Πλέον δεν φοβάται μην γίνει καμιά στραβή. Έχει χάσει ήδη τον Κάνιας. Υπάρχει ο Κάνιας, αλλά ήταν η σταθερά του η οποία τραυματίστηκε και βγήκε εκτός εντελώς. Πλέον έχει τη δυνατότητα να κάνει rotation και εκεί κανονικό. Έχει δυνατότητα να κάνει rotation στα στόπερ. Δεν έχει κανένα ταλγκά. Και αυτό που θέλω να σημειώσω για τον ΠΑΟΚ τελευταίο είναι ο Ζαμπά. Όπου για τον Ζαμπά ψάχναμε το πότε θα κάνει δύο συνεχόμενα παιχνίδια καλά και έχει έναν μήνα στον οποίο αξιοπρεπέστατος. Και μήνας έντασης, μήνας απαιτητικός. Του κατσιστραβή με την ΑΕΚ αντέδρασε. Είναι πολύ σημαντικός το παιχνίδι του ΠΑΟΚ προχθές. Πάρα πολύ σημαντικός. Ό,τι και να λέμε, ξεκινάνε από τα πόδια τα περισσότερα. Εντάξει. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο γκολ, γενικά είναι μέσα στις φάσεις όλες. Και είναι ερωτηματικό για αυτόν τον λόγο. Γιατί μέχρι στιγμής υπήρχαν παιχνίδια στα οποία να είχε καλή απόδοση, υπήρχαν παιχνίδια στα οποία είχε goal assist, αλλά η χρονική απόσταση μεταξύ τους ήταν μεγάλη. Εδώ λοιπόν και υπάρχει η μάχη Ζαμπάλεμιου, δύο συνομήλικοι οι οποίοι μάχονται ουσιαστικά για μία θέση.
Αυτή τη φορά πάει από πάνω ο Ζαμπά. Ξεκάθαρα. Υπήρχαν στιγμές που ο Λιμιός έδειχνε καλύτερα. Αν κάποτε κάνω απολογισμό του Λουτσέσκου, είναι ότι όσες φορές υπήρχε εσωτερικός ανταγωνισμός, θεωρώ πως δεν υπάρχει παίκτης που να πει ότι ξέρεις τι, με αδίκησε, δεν μου είχε ίδιο χρόνο συμμετοχής με τον άλλον σε παιχνίδια για να κρυφώ. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Ναι, να πει ότι σε εκείνον έδωσε 10 παιχνίδια και σε μένα μόνο 4 και με έκρινε και με έστυψε. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Ακόμα δηλαδή και ο Καρέλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει γίνει 19ος 20ος, υπήρχε ένας 1,5 μήνας ο οποίος ήταν εκείνος στην αποστολή και όχι ο Ακπομ. Mm-hmm. Και πήρε τις ευκαιρίες του και ως αλλαγή και ως βασικός. Και πήρε και τις ευκαιρίες του Ακπομ, αμφότεροι κρίθηκαν με το τι έκανα στον αγωνιστικό χώρο. Και επικράτησε αυτός που τελικά τον δικαιώνει τον προπονητή. Και δεν πάει κανείς και τίποτα. Ακόμα και ο Πέρκας που ήταν βασικός παίχτης για να αντικατάστατο, είναι απ' έξω τώρα και τον βλέπεις. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Στο δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Mm-hmm. Αλήθεια είναι αυτό. Και ο Μπίσεσβαρ πολύ ανεβασμένο. Εγώ θεωρώ ότι ο Μπίσεσβαρ μπορούσε να κάνει, αν ήταν σε λίγο καλύτερη μέρα, το σκορ θα ξέφευγε. Ναι, ναι. Σε λίγο καλύτερη μέρα. Κάνει τρομερό ημίωρο, αλλά μετά πέφτει. Χάνει εύκολα μπάλες. Δηλαδή, λίγο καλύτερα να ήταν. Χάνει την ευκαιρία εκεί, αλλά είναι κακό το γύρισμα του Ζαμπάκη. Και τη δίνει δυνατά. Στη φάση του Γκυγέρμε. Πώς τον αδειάζει τον Γκυγέρμε. Πάντως για μένα ο Μπίσεσβαρ είναι πολύ ποιοτικό παίχτη. Ο Μπίσεσβαρ είναι αυτό που λέω. Δεν του παίρνει την μπάλα δηλαδή. Θα πει στην Παρσελόνα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Ποδοσφαιρικά είμαι εγωιτευμένος και πολύ από όλους από αυτόν. Ό,τι και να λέμε, αυτή είναι η κατάσταση. Ο άνθρωπος είναι. Είναι η έννοια. Δεν του παίρνει την μπάλα. Είναι η έννοια. Αυτό είναι η έννοια. Και είναι και αυτό το σουλούπι, ρε φίλε. Χαίρεσαι να το βλέπεις. Μπαλαδόρικο έτσι. Έτσι, αυτό εδώ. Αυτό που. Και 12 χρόνια φαινόταν δηλαδή. Θα παίξει μπάλα. Τον έβλεπε δηλαδή. Απλά μην τον κουράσει πολύ. Ναι. Γι' αυτό έφυγε από τη Φέγενορντ και πήγε στην Τουρκία. Εκεί οι ιδέα τρέχουν πολύ, πάμε εκεί. Κάπως έτσι. Εντάξει. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι μεγάλος, εντάξει. Είναι στα 30 τώρα. Είναι ο πιο μικρός της φουρνιάς εκείνης. Όλης εκείνης εκεί στις φουρνιάς που λήγουν τα σύμβολα. Αν το Σάχοφ είναι ένα χρόνο μικρότερος. Εντάξει. Αλλά δεν θέλει να τον ταλαιπωρεί στον Μπίσεσβαρ. Θα του κάνει τρέχουν μια συμβόλαια, 33, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο μετά. Θα πάει κάπου στον Ολλανδία και στο Ρότερνταμ, εκεί που σηκώνονται οι δρόμοι. Που μας έχει πιάσει φανάρι και σηκώνει τη γέφυρα και περνάει ένα πλοίο, χαμπάρι δεν είχαμε. Μια φορά. Μη σου τύχει. Αλλά είναι αυτό. Είναι άμα έχει όρεξη, είναι αυτό που λέει ο πολύ καλός μας φίλος, ότι ο ΠΑΟΚ στα μικρά παιχνίδια ειδικά ορίζει το τέμπο του από τις ορέξεις του Μπίσεσβαρ. Δεν το λέει έτσι, γιατί το άνθρωπο είναι και λίγο βλαχάκι. Ωραία, το λέει σε πιο απλά ελληνικά. Αλλά έχει δίκιο. Ναι, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της κουβέντας. Έχει δίκιο. Φτάσαμε στο και μισή, νομίζω μετά θα πιάσουμε Άρη. Τον πολύ καλό Άρη των τελευταίων αγωνιστικών, θέλω να πω. Ξέχωρα ότι ο Αστέρας όντως είχε κάποιες κομβικές απουσίες. Τον Άρη της Δευτέρας. Ναι. Τον Άρη της Δευτέρας. Τον Άρη της Δευτέρας, φίλε. Σαν το θέατρο της Δευτέρας, θυμάσαι. 6 Δευτέρες, 18 βαθμοί. Ξεκούραστα. Άμα έχεις τον νόμο χάουφιλ. Έλα. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Ο καθηγητής του project μας υπερασπίζεται τον Άτχο, θεωρεί ότι ο Γκυγέρμα ήταν η αιτία του κακού. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αν είχε περισσότερο την ευθύνη του να πιέσει για να δημιουργήσει διαδρόμους και να κάνει τη ζωή του Νάτχου καλύτερη όταν θα παίρνει την μπάλα. Γιατί όντως ο Νάτχου όσες φορές πήρε την μπάλα είχε παίκτη του ΠΑΟΚ μπροστά του πάντα, δεν είχε καθόλου προστασία, δεν είχε καθόλου βοήθεια να βρει χώρους για να σηκώσει κεφάλι και να βγάλει παλιά στην πλάτη ή στο μεσοδιάστημα, ή στον Γκερέρο ή να μεταφέρει την μπάλα γρήγορα στα άκρα. Γιατί ακόμα και όταν η μπάλα πήγαινε στα άκρα, ο Ποντένσε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα μπορούσε να βρει λίγο, αν μπορώ να το πω έτσι, μπόσκο του Βιερίνη, αλλά μετά ο Μαρτίνς του ξεβόλεψε και αυτόν. Τον πήγε αριστερά. Τον πήγε αριστερά εκεί που υπήρχαν πολλές βοήθειες στο Μάτος. Κοίτα, αυτό που λέει ο προφέσορας είναι το εξής απλό. Ότι ο Γκυγέρμα έπρεπε να κάνει τις κινήσεις του Καμαρά στο παιχνίδι, δηλαδή ντύθηκε η Καμαρά σε ρόλο, αλλά δεν το έχει ξανακάνει. Και προφανώς δεν το κάνει σωστά. Αυτό λέει. Δεν έχει άδικο. Να γίνει ο τρίτος παίχτης που θα κατεβάσει μπάλα, να είναι αυτός που θα κλείσει, θα πιέσει τον Μπίσεσβαρ, να είναι αυτός τέλος πάντων που θα βρίσκεται σε μια σωστή τοποθέτηση, που θα κινηθεί γρήγορα, που θα διαβάσει μια φάση.
δεν ήταν αυτός τελικά. Που και σίγουρα ο Μαρτίνς θα έξω ότι δεν μπορεί να δώσει βοήθειες στα άκρα αν χρειαζόταν. Ναι. Ούτως ή άλλως δεν το έκανε ο Γκιλιέρμε. Τέλος πάντων, αφήνουμε στην άκρη. Νομίζω ότι το πιάσαμε πολλές πλευρές στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στα δύο μέρες. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Ήδη τα επιτελεία των ομάδων εκτιμώ ότι έχουν κάνει την ανάλυση τους στον Ολυμπιακό. Πρέπει να παίρνουν φορά και να χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Και αφού στον ΠΑΟΚ γελάνε με αυτά που είδανε. Και αφού ΑΕΚ και Ολυμπιακός δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να βλάψουν τον ΠΑΟΚ, είμαι περίπου να δω τι τρόπο θα βρει ο ένας να βλάψει τον άλλον την Κυριακή. Εντάξει, τον Ολυμπιακό τον βαραίνει το γεγονός ότι έχει να κερδίσει 9 ντέρμπι. Δεν έχει κερδίσει. Ναι, τελευταίο που κέρδισε ήταν στο 90 φεύγα με τον Μέιβιτς, προπονητή, ο ΠΑΟΚ. Που είχε βάλει ο Βαρέλα γκολ αυτόν γκολ. Η κόντρα του Έγκελς. Το 1-0. Εκεί είναι το τελευταίο ντέρμπι. Αυτό είναι. Ναι. Όχι, εγώ πήγα πιο πίσω. Ναι, έχεις δίκιο. Σε παιχνίδι μαγική εικόνα, έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ το πήγα πιο πίσω, αλλά είναι πιο φρέσκο, ναι. Το 1-0 με τον Έγκελς. Ναι, αυτή είναι η τελευταία νίκη. Απέναντι σε Ολυμπιακό, απέναντι σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ναι. Και Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Αλλά έχει να αντιμετωπίσει αυτό. Δεύτερον, έχει να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι θα προέρχεται από ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν θα είναι μια διάφορη εβδομάδα για τον Ολυμπιακό. Τρίτον, η ΑΕΚ με το Χιμένεθ είναι λίγο πιο aggressive, πιο κοινική στα ντέρμπι. Χωρίς να έχει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα, χωρίς να έχει τη συνοχή, έχει μπει και ο Σιμώση και πάρει 2-3 παιχνίδια. Είναι ερωτηματικό για το τι θα δούμε και από την ΑΕΚ. Άλλη ομάδα. Ναι. Άλλη ομάδα και λόγω των. Ακόμα και λόγω του Σιμώση. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και λόγω του ότι υπάρχουν περισσότεροι παίχτες, θεωρώ, στην ΑΕΚ που αν τους πει κάτι ο Μανώλο Χιμένεθ, δένουν τα μάτια σου και το κάνουν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε και είναι νωρίς ακόμα να το μελετήσουμε. Όχι νωρίς και... γιατί δεν ξέρουμε τι ψυχολογία του Ολυμπιακού. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει ο Ομάρ που δεν θα παίξει με δύναμη Κιέβου, αλλά ο Ομάρ για μένα είναι ο πιο σοβαρός παίχτης που διαθέτουν ως προσωπικότητα και ως τέλος πάντων. Θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα της Πέμπτης πιστεύω. Στον ψυχολογικό τομέα. Γιατί αν στραβώσει κάτι για την Πέμπτη. Ο Ομάρ είναι και παίκτης, επειδή το έλεγε στον Σταύρο, που ξέρει από ντέρμπι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Θεσινός, ναι, γεγονός. Στον οργανισμό του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, πάμε στον Άρη. Τρίτη σερή νίκη. Εμφατική αυτή τη φορά. Πρώτη φορά μετά από 41 χρόνια ο Άρης σκοράρει 3 φορές σε ένα ημίχρονο. Ναι. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Το θέμα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση για τον Άρη είναι τι άλλαξε και γίνεται πιο αποτελεσματικός. Τι άλλαξε. Έχω την εντύπωση το βασικό είναι ότι ο Σάββατο Λίδες κατάλαβε τι υλικό έχει, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, πώς μπορούν να του δώσουν οι παίκτες που έχει πράγματα στα παιχνίδια. Θα πάμε λίγο από την αρχή στον Άρη. Ο Άρης έχει ένα κακό. Προσπαθεί να παίξει ένα ποδόσφαιρο το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι αποτελεσματικό. Το ζήσαμε με τον Όγιος. Δηλαδή, πολύ κράτημα μπάλας, πολύ κίνηση, τα μπακ στο Θεό κτλ. Κτλ. Ωραία. Όγιος έπαιζε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο για το θεατή, αλλά όχι και τόσο ελκυστικό για τη βαθμολογία. Φεύγει ο Όγιος, αναλαμβάνει ο Ερνάντεθ, συμμαζεύει λίγο το πράγμα και ο Άρης κάνει την καλύτερη περίοδο του για μένα τα τελευταία χρόνια. Το δεύτερο μισό κίνηση της χρονιάς. Εντάξει. Πάει να κάνει κάτι αντίστοιχο σήμερα, φέτος. Φαίνεται τον Πάκο Ερέρα. Η μπάλα στα πόδια, κυκλοφορία, αρκετοί ισπανόφωνοι, ψηλά τοποθετημένος. Και μέχρι που έρχονται τα λεωφορεία. Μέχρι που έρχονται τα λεωφορεία. Και αρχίζουν οι ομάδες και κλείνονται, γιατί βλέπουν, αντιμετωπίζουν μια ομάδα η οποία ξεκίνησε με 4-4, με γενικά πολύ καλό ξεκίνημα μέχρι την 6η-7η αγωνιστική, σε βαθμούς και ουσία. Ακριβώς. Και μετά αρχίζει και προβληματίζει. Έρχονται τα ντέρμπι, δεν μπορεί να τα αποκριθεί εκεί. Χάνει κάποια συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΟΚ από την αφέλειά του. Εκτίθεται στην ΑΕΚ, πολύ άσχημα. Παρότι έχει την μπάλα στα πόδια, παρότι τέλος πάντων
προσπαθεί να απειλήσει παρότι η επιλογή του Μπάσα και στο κέντρο της άμυνας είναι αρμήτη άλλο τραγική, θα θυμόμαστε καιρό. Και μετά έρχεται ο Παντελίδης. Εκεί λοιπόν ανοίγει μια κουβέντα στον Άρη, ότι δεν έχει φυσική κατάσταση η ομάδα, ότι δεν έχει δουλέψει πολύ, ότι. Το πρόβλημα του ουσιαστικό όμως δεν ήταν αυτό, θεωρώ εγώ. Άντε να φρεσκάρισμα μπορεί να γίνει, δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι τακτικά η ομάδα έπαιζε πάρα πολύ ψηλά. Είχε ένα θέμα πολύ σοβαρό απέναντι σε ομάδες οι οποίες είχαν 3-4 παίκτες να κυκλοφορήσουν την μπάλα καλά. Έχασε παιχνίδια. Αρκετά. Και ο Παντελίδης ακόμα τέθηκε και θέμα να αποχωρήσει. Δηλαδή, αρκετοί συνάδελφοι έγραφαν για αποχώρηση. Ναι. Πού δεν το γέννησε από το κεφάλι του. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή, σηκώθηκαν μια μέρα. Να το, ναι. Τον πρωινό καφέ είπα να την αγάψουμε αυτό, είπα να έγραψε αυτό. Και ο Παντελίδης χρησιμοποιεί την περίοδο του Γενάρη για να φέρει κανονικούς ποδοσφαιριστές και να σου λουπώσει τακτικά την ομάδα του. Έρχεται αυτός ο Κουρκούτ που είναι κανονικός ποδοσφαιριστής, ο αριστερός ο Μπακ. Έχει το Λάρσον. Έρχεται ο Λάρσον που είναι επίσης κανονικός ποδοσφαιριστής. Τι εννοώ με τον όρο κανονικό ποδοσφαιριστή, μου το έχει κολλήσει ο Σάντος αυτό. Εντάξει. Τι σημαίνει κανονικός ποδοσφαιριστής? Σημαίνει να του λες ότι σήμερα θα παίξουμε 4-3-3, ναι, και να μην έχει 15 ερωτήσεις να κάνει μετά. Ακριβώς. Έχει μόνο 2. Ναι. Αυτό. Αυτό. Τέλος. Αυτός είναι ο κανονικός. Ναι, αυτός είναι ο κανονικός. Η παρουσία δύο κανονικών ποδοσφαιριστών δίνει και την ευκαιρία να συμμαζευτεί λίγο τακτικά το πράγμα. Δεν πάμε. Άιντε, ορμάτε παλικάρια. Υπάρχει παράμετρος που έχει καταντήσει να ακούγεται αστεία όταν τη γράφουμε, γιατί είναι ξύνη γλώσσα. Αυτό το γνώση ελληνικής πραγματικότητας του προπονητή. Ναι. Που έχει να κάνει με το πώς αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να κερδίσεις ένα παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα στην οποία δεν μένεις στο που είναι στη βαθμολογία, αλλά ξέρεις το DNA της. Ξέρεις τον τρόπο με τον οποίο θα σε αντιμετωπίσει. Ακριβώς. Πάμε να τρέξουμε. Πάμε να τρέξουμε. Ναι, όμως οι ομάδες θα μας περιμένουν. Για μένα ο Άρης εγκλωβίζεται πάντα ως νοοτροπία ομάδας στο Θεαθήνε. Τι θα λένε οι άλλοι. Α, τι ωραία μπάλα παίζουν. Ωραία αποτελέσματα παίρνεις. Ξαφνικά έχει το πατέρα και λέει: με κυνηγάτε, θα με φάτε. Ωραία. Μαζευόμαστε. Δεν του κάθεται το παιχνίδι στη λιβαδιά. Που το πάει έτσι. Δεν έπρεπε να κερδίσει ο Σοάρες, δεν ήταν καλός εκείνη τη μέρα. Αλλά μετά του κάθονται τρία που με υπομονή. Και με στόπερ. Έτσι. Ναι, έρχεται και ο Γάλλος που είναι κανονικός ποδοσφαιριστής. Πώς λέγεται Σόλ, πώς λέγεται αυτός. Ο στόπερ που πήρε. Α, το γάλλο, μου διαφεύγει τώρα. Ναι, έρχεται και αυτός. Έρχονται δηλαδή τρεις ποδοσφαιριστές που ξέρουν το παιχνίδι. Κανονικά πώς παίζεται, το ποδόσφαιρο και όχι την μπάλα. Και ξαφνικά ο Άρης μαζεύεται. Ο Σιώπης δεν χρειάζεται να κάνει 94 χιλιόμετρα για να καλύψει τα ακάλυπτα. Έχει ανάσεις και ο Σιώπης. Φτάνει στο σημείο χθες να βγάζει μια πολύ ωραία κάθε τυποποίηση στην κοινή. Ο Μπάσα παίζει στη θέση του, δεν πάει στόπερ. Που είναι μια μόνιμη πηγή κινδύνου γιατί δεν ξέρει τη θέση. Πρώτο παιχνίδι καριέρα στα 31 του, σαν στόπερ το έκανε στο ΟΑΚΑ. Του δίνει τη δυνατότητα του Παντελίδη να πάει στην Τρίπολη και να παίξει ανοιχτό γήπεδο. Πίσω και παίζω εγώ την κόντρα. Δεν ξεκινάει ότι Γιουνές πάει με την κοινή. Δεν θα έρθω εγώ σήμερα, θα έρθει σε μένα. Άμα σε ήξερα. Εσύ παίζει την έδρα σου. Έλα εδώ. Φάει τη μία κόντρα, φάει τη δεύτερη κόντρα, φάει και τη τρίτη κόντρα. Χάρηκα πολύ, γεια σας. Εντάξει, εκμεταλλεύεται το γεγονός ο Άρης ότι ο Αστέρας δεν έχει τους πιο aggressive ποδοσφαιριστές του και τους τρεις. Του λείπουν για τρεις εβδομάδες τώρα. Ναι, δεν παίζει χωρίς Μουνάφο, χωρίς Ιγκλέσιες, χωρίς Τριανταφυλόπουλο. Ο Αστέρας που είναι μια ομάδα που παραδοσιακά ποντάζει στους aggressive half. Όταν ήρθε στην πρώτη θήκη είχε τον Καρντόσο. Ωραία, μετά έρθω Ουσέρο. Μετά ήρθαν παιδιά, δηλαδή στήθηκε πάνω σε τέτοια λογική. Εντάξει, η ηγέτης του Αστέρα είναι ο Ιγκλέσιες. Με τον Μουνάφο δίπλα του. Ναι, ο Τριανταφυλόπουλος είναι σίγουρα ένας κανονικός στόπερ. Εντάξει. Τώρα είναι το ίδιο να παίζεις με Βαγέντε και Διακόπουλο και το ίδιο να παίζεις με Μουνάφο Ιγκλέσιες. Η χρονιά του Άρη, έτσι πως εξελίχθηκε, έχει λογική. Έχει λογική το ξεκίνημά του που έβγαλε ενθουσιασμό και πήρε τα αποτελέσματα. Έχει λογική η κοιλιά του γιατί δεν είναι εύκολο ο ενθουσιασμό σου να σε τάσει για έναν ολόκληρο γύρο. Έχει λογική η αλλαγή προπονητή από τη στιγμή που δεν μπορούσε ο προπονητής του να προσαρμοστεί
σε διαφορετικά δεδομένα που του ζητούσε η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Διότι όταν μια ομάδα σου λέει να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάρουμε αποτελέσματα, όταν κάνεις και τα δύο, όταν δεν κάνεις ένα από τα δύο, που είναι τα αποτελέσματα, κοιτάς να πας τα αποτελέσματα, όχι να παραμείνεις στο παίζουμε καλά και προσπαθούμε. Ο προπονητής κάνει λογικές κινήσεις. Ο νέος καταλαβαίνει κατά τον κοινό λεγόμενο τι μας παίρνει να παίξουμε. Φεύγει από το Θεάθηνε. Σημαντικό. Εγώ τους κράζω, με κράζουν επειδή ξέρουν ότι είμαι απέναντι. Εντάξει. Αλλά όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα. Όχι, βάσει ναι. λογικής βάζουμε ναι. κάτω τα πράγματα. Δεν... Ναι. Αυτό σου λέω ότι. Ναι, εγώ πρέπει να απολογούμε, ρε φίλε, γιατί είμαι πάω, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι στο ποδόσφαιρο μετράει η ουσία. Πόσα λεφτά έχεις, τι μπορείς να αγοράσεις με αυτό το πράγμα, τι μπορείς να στήσεις με αυτό το πράγμα και τι μπορείς να κάνεις στο τέλος για να είσαι ικανοποιημένος. Δεν θα θυμάται κανείς, ρε φίλε, αν έχεις 15 ήττες και παίζεις τσουλάς καλά την μπάλα. Δεν θα σε θυμάται κανένας. Το αποτέλεσμα αυτό που μετράει στο επαγγελματικό επίπεδο, τι να κάνουμε τώρα. Στα τελευταία μάτς βοηθάει πολύ και ο Ματέο Γκαρσία που άρχισε να ξαναβρίσκει τα πατήματά του μα και να επιστρέψει. Γιατί η αποστάση φίλε, είναι φυσιολογική. Και γιατί είναι ο Άρης κρεμάστηκε πάνω του στα πρώτα παιχνίδια. Έτσι. Επειδή ένιωθε ότι βρήκε έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να γίνει. Και μετά τον τραυματισμό τον Γκάμα άρχισε να πέφτουν όλοι πάνω του. Κουράστηκε γιατί έκανε, του ζητήθηκε να κάνει περισσότερα πράγματα από όσα, μπορεί, από όσα μπορεί να κάνει για λίγο. Κάτι απ' όλα. Θα βοηθήσει και ο Τόνσο τώρα σε αυτό, ότι μπαίνει στο δημιουργικό έτσι, κομμάτι λίγο του Άρη. Θα τραβήξει και αυτός δηλαδή αντιπάλους πάνω του. Δεν χρειάζονται όλοι να πηγαίνουν στο Ματέο Γκαρσία. Οπότε θα βρει χώρους περισσότερους ο συγκεκριμένος παίχτης. Και βάσει της βαθμολογίας, ο Άρης πλέον έχει πετάξει το μπαλάκι του βάρους στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, ναι. Στον κακό Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όπως υπαγείωσε μια καλή εικόνα στα πρώτα 10 παιχνίδια του πρώτου γύρου, έχει υπαγειώσει μια εικόνα που στα μάτια πολλών φαίνεται μη αναστρέψιμη για ένα και μόνο λόγο. Γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή υπάρχουν οι παίχτες οι οποίοι θα κληθούν να βγάλουν τον κάρο από τη λάσπη ενώ έχουν 20 παιχνίδια στα πόδια τους. Έτσι. Για πρώτη φορά στην καριέρα τους. Έτσι ακριβώς. Τα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και διάβασα κάπου ένα πολύ πετυχημένο τώρα άρθρο, ήταν η τίτλος εφημερίδας, γιατί έπαψες Παναθηναϊκό του Δόνη να θυμίζεις. Αυτό το παιχνίδι προχτές στα Γιάννηνα είναι από τα χειρότερα, και τα Γιάννα βοηθούσε αυτό, από τα χειρότερα που έχω δει φέτος στη Super League. Τόσο κακό παιχνίδι. Είναι φίλε κλασικό παιχνίδι που θα κερδίσει η ομάδα με το υψηλό κίνητρο. Σωστά. Όταν είσαι στο Παναθηναϊκό του σήμερα και έχεις ξεπεράσει την πίεση του μείον 6 και δεν κινδυνεύεις να πέσεις, μετά όταν δεν υπάρχει καμία προοπτική ούτε να παίξεις στην Ευρώπη ούτε να κάνεις κάτι. Πώς θα κρατηθεί το γκρουπ σε ένα επίπεδο. Είναι και αυτό, yeah. είναι και αυτό που είπε ο Αντώνης με τους παίχτες, ότι έχουν τραβήξει κουπί οι ίδιοι και οι ίδιοι τόσο αυτό καιρό. Αυτό που λέει ο Σταύρος είναι ότι το πρώτο βήμα για να χάσεις είναι να ξεκινάς το match έχοντας δικαιολογία. Το κίνητρο, ναι. Η έλλειψη κινήτρου. Αυτό το δεν θα μου πει κανένας, ρε φίλε, δεν θα με κράξει τόσο αν χάσω τα Γιάννηνα. Γιατί είμαι κουρασμένος, γιατί είμαι νεαρός, γιατί. Αυτό πρέπει ο προπονητής να το. Πήγα να δικαιολογήσω σε γραπτό μου την ομάδα. Και μετά έλεγα ότι μην το γράψω, μην τυχόν και το πάρουν σαν άλοθη. Ναι. Που όντως υπήρχε πραγματική δικαιολογία. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί ο άλλος ένας παίκτης να είχε δύο μέρες πυρετό και να μην γινόταν να μην παίξει. Και να σερνότανε. Ωραία. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Δεν, όχι, αφού μπήκες να παίξεις, παίξε. Χάθηκε και ο στόχος του κυπέλλου τώρα στον Παναθηναϊκό και λίγο τα πράγματα. Πρέπει ο προπονητής τώρα να βοηθήσει αυτό με το χαρακτήρα του, να μεταδώσει στους παίχτες ότι υπάρχει ακόμα δρόμος και η πέμπτη θέση είναι ένας στόχος. Να σβήσω μια ποινή είναι ένας στόχος του συλλόγου. Πώς να το κάνουμε. Πάνω σε αυτό το πώς μπαίνει στο παιχνίδι και η προκατάληψη και τη δικαιολογία, φαίνεται από το περασμένο Μάιο και μετά πώς μπαίνει κάθε ομάδα στα παιχνίδια που υπάρχει ξένος διαιτητής. Πώς υπάρχουν ομάδες. Υπάρχει ομάδα, πήγα να πω, αλλά υπάρχουν ομάδες που νιώθουν ότι ξέρει τι. Έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν, όποιος και να είναι. Είναι ξένος, δεν τον ξέρω, δεν με ξέρει. Δεν νιώθω θα με κάνει κάτι. Και υπάρχουν άλλοι που μπαίνουν με μια προδιάθεση ότι δεν τον ξέρω αυτόν. Τι θα κάνει, τι θα. Όσο και τα Γιάννενα, υπάρχουν δύο στιγμές το που συζητάς με αυτό το παιχνίδι που αλλάζω ψυχολογία με τον Κλάους. Όσο και να θέλω να τον βρίσω για το πώς κατέληξε η καριέρα του, τον αγαπάω. Δεν μπορώ, εντάξει. Είναι δικό μας παιδί.
105 γκολ με τον ΠΑΟΚ. Όταν χάνει την κεφαλιά που την κάνει τέλεια, ρε φίλε. Ξεμπαφής. Ναι, και η κίνησή του στο πρώτο δοκάρι, δηλαδή. Είναι τέλεια. Τον λυπάται η ψυχή μου. Πραγματικά. Και τον γκολ του, ρε φίλε, το πανηγύρισα. Δηλαδή δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι. Δεν αντέχω στο μεταξύ. Ο Κλάμς τι είναι. Βγάλτε στο πρώτο δοκάρι, βλέπω. Αυτό ξέρει να αυτό, κάνει. Αυτό, αυτό. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή σουμάκια, μία σεζόν. Ναι, μία σεζόν δεν έχει πάρει μία στο πρώτο δοκάρι. Δηλαδή να τα τρελαίνεις. Στείλ του τι εκεί και μην κοιτάς τη φάση. Ξεκινά να πανηγυρίζεις. Πήγε να καλύψεις. Γιατί είναι δυνατόν. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος όσο και να έπαψε να θυμίζει αυτόν που ήταν, τα βασικά δεν τα ξεχνάει. Μπορεί να μην μπορεί να τα κάνει στον βαθμό που τα έκανε, αλλά δεν ξεχνάει την προσπάθεια να τα κάνει. Το γκολ είναι η χαρακτηριστική του κίνηση. Αυτό, το έχει αυτό δηλαδή. Ο Κλάους έχει το γκολ σε πρώτο χρόνο. Ωραία. Στο Ισταγιάννα δεν τον βοηθάει το γεγονός ότι είναι μια ομάδα που παίζει κόντρα επίθεση. Άρα ο μόνος τρόπος να σκοράρει ουσιαστικά είναι αυτές οι σέντες στο πρώτο δοκάρι και καμιά αναμπουμπούλα σε καταστημένο. Γιατί ούτε σε πρώτο χρόνο το στημένο έχει. Γιατί στον ΠΑΟΚ ερχόταν η μπάλα. Πήγαινε στην περιοχή ή έκανε την κίνηση, είχε τα γκολ. Εντάξει, αλλά και έχει το pressing, το οποίο είναι σκυλίσκιο και δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει διάθεση να βοηθήσει την ομάδα του. Αλλά όταν το χάνεις για δύο χρόνια, είναι δύσκολο να το ξαναβρεις. Έτσι είναι. Το γκολ είναι ψυχολογία. 70% ψυχολογία, 30% ικανότητα είναι. Όντως. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής και φτάνουμε και στο τέλος της αναμονής για το Champions League. Καιρός ήταν. 10 η ώρα σήμερα τα παιχνίδια. Η United υποδέχεται την Παρί. Η United που όταν έγινε κλήρωση είχε προπονητή τον Μωρίνιο και η Παρί που όταν έγινε κλήρωση είχε τον Νέιμαρ. Σε αυτά τα παιχνίδια και ο Καβάνι λείπει. Ναι, χτύπησε προχτές, είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Και ποιον έχουν πίσω? Και ο Καβάνι λείπει. Ποιος παίζει σε τεφόρ? Ποιος παίζει σε τεφόρ? Τώρα μπορεί να βάλουν τον Τσούπο Μωτίνγκ ή τον Μπαπέ στην κορυφή. Τσούπο Μωτίνγκ, αυτός ο παίκτης, φίλε, δηλαδή κόβεσαι λόγω ονόματος, είναι παιχτάρα, ενώ έχει απίστευτες κινήσεις. Στη Σάλκε δεν είχε κάνει για την καλή χρονιά. Ναι, ναι, ενώ έχει απίστευτες κινήσεις με την μπάλα, ενώ είναι απρόβλεπτος, είναι ο Τσούπο Μωτίνγκ. Δηλαδή για κάποιο λόγο λέγεται έτσι. Ναι, δηλαδή αλλιώς θα ήταν πιο σταθερός, θα ήταν δεν. Σαν να είναι διαφήμιση για, ξέρω εγώ, ένα blender, κάτι τέτοιο, ένα μοντέλο. Ναι. Στην Αγγλία δεν ακούμπησε. Περίεργος παίκτης. Και εδώ σε θέλω τώρα. Ο Ράμσεϊ θα πιάσει τη Γιουβέντους. Αν θα πιάσει τη Γιουβέντους ο Ράμσεϊ. Γιατί κακά τα ψέματα, το Ιταλικό είναι πολύ πιο κάτω από την Αγγλία, εντάξει. Μπορεί να πιάσει. Γιατί να πιάσει. Ποιοτικός είναι. Και τι να πιάνε. Να του λείπει λίγο η... ναι, το aggressive αυτό της Ιταλίας, ίσως τον δυσκολέψει. Δεν είναι. Ποιοτικά είναι καλό. Ποιο σετ παιχνίδι παίζουν οι Ιταλοί από σαν. Εντάξει. Νομίζω θα, πετύχει. Νομίζω θα πετύχει η μεταγραφή του. Η Γιουβέντους παραδοσιακά είναι ομάδα που στηρίζεται στα οχτάρια της. Δηλαδή τα θέλει. Εντάξει, νομίζω πως αποκτήθηκε για να βοηθήσει πιο πολύ στην Ευρώπη παρά στο Ιταλικό πρωτάθλημα, το οποίο είναι σχεδόν τελειωμένο. Κάτι και θα είναι τελειωμένο για πολύ καιρό ακόμα. Έτσι όπως δείχνει. Η Ιταλία ξεκινάει το πρωτάθλημα και λένε και κλαίνε. Ξέφυγε η Γιουβέντους. Ναι. Δεν τους βοηθάει τίποτα. Προσπαθούν να το βρουν, να βρουν την άκρη, τι γίνεται. Καμιά ομάδα να φέρει να κάνει, αλλά. Η Ίντερ έχει περισσότερα συμπλέγματα από τη Δόξα Κυρακαρούς. Εντάξει. Η Μίλαν έχει αλλάξει περισσότερους προέδρους από ό,τι προπονητές. Αυτό ακριβώς. Η Νάπολη, μια ζωή λέμε ότι εκεί θα παλέψει. Η Νάπολη εκεί που το παλεύει, το ξεπαλεύει. Κάνει καταγγέλες με 0-0 με την Κίεβο, ξέρω εγώ εκεί. Φίλε, όταν πας με τα 1-30 μπροστά, καλά είναι τα 1-30 μπροστά, αλλά άμα σφίξει το πράγμα, τι θα κάνουν τα 1-30 ανάμεσα σε 15 άτομα. Τρία ball boy που βάζουν οι Ιταλοί. Δεν είναι εύκολο. Και ο Μίλικ είναι μία παίζει, μία δεν παίζει. Είναι και αυτός. Ευχαριστώ, έκανε και αυτός. Ναι, δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων. Είναι θέμα. Είναι θεματάκι. Και Ρώμα Πόρτο. Τον Κωσίσαο θα τον σεβόμαστε. Εμείς θα βάλουμε τα λεφτά μας στην πόρτα του Σέρτσιο Κωσίσαο, πετώντας τα σε έναν κάλαθο των αχρήστων. Πετώντας τα. Και η Ρώμα αψυχολόγητη ομάδα.
Εγώ θα τα βάζα περισσότερο για την, εναντίον της Ρώμα παρά υπέρ της Πόρτο. Αυτό ακριβώς. Η Ρώμα είναι ή το 8 ή το 0. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Ο Κονσέσαο είναι aggressive. Ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Τους πολλώνει και όλα τους. Γκολ έχει σίγουρα η Πόρτο. Γκολ έχει σίγουρα. Εντάξει. Ξεκινάμε τα βασικά. Δηλαδή, ποιο στοίχημα θα παίζει γκολ. Παρότι πρώτα παιχνίδια. Ναι. Και κανένα στημένο, κανένα έτσι. Βέβαια, χωρίς Σέρτζιο Ολιβέιρα μπορεί να έχει ένα θεματάκι. Αλλά θα το ξεπεράσει. Θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει την άκρη. Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 2 με όλα όσα θα έχουν προκύψει και από τα πρώτα παιχνίδια μετά από σχεδόν 3 μήνες στο Champions League και όλα όσα θα περιμένουμε τα επόμενα 2. Αλλά και να δούμε λίγο περιέργεια μέχρι την Πέμπτη και αυτή την Δυνάμο Κιέβου. Χωρίς Χατζηρίδη. Κατεβαίνει. Καυτά είναι τα δάκρυα ακόμα. Καυτά τα δάκρυα ακόμα. Αναρωτιούνται. Τι ωραία. Ρωτάει και ανησυχεί. Λοιπόν, αυτά. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό μεσημέρι.